Συνέντευξη τύπου στον απόϊχο της επίσκεψής του στον Εύρο έδωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης το απόγευμα της Πέμπτης στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Εύρου. Εμείς είμαστε εδώ για να ακούμε τους πολίτες, όλους τους πολίτες, να ακούμε τα προβλήματά τους, τα παράπονά τους, προβληματισμούς τους, να κάνουμε διάλογο μαζί τους και όχι μόνο την ημέρα που βρισκόμαστε εδώ, αλλά λόγω των πολύ δυνατών μας οργανώσεων καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο δεύτερος λόγος είναι η προβολή του κυβερνητικού έργου και σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Και επιτρέψτε μου μέσα από αυτές τις επισκέψεις να πω ότι νιώθω πολύ υπερήφανος που έρχομαι σε έναν τόπο τόσο σημαντικό και αντικρίζω έργα τα οποία υλοποιήθηκαν ή είναι σε τελικό στάδιο. Ο Παύλος Μαρινάκης, συνοδευόμενος από το Γραμματέα Οργανωτικού και Διευθυντή του Γραφείου Προέδρου Στέλιο Κονταδάκη, πραγματοποίησαν μία σειρά από επισκέψεις στον Εύρο που περιέλαμβαναν μεταξύ άλλων τον οργανισμό Λιμένος, την υποκατασκευή μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και το φράχτη του Εύρου. Επιλέξαμε συγκεκριμένα τρεις σταθμούς στην περιοδία μας σήμερα, έτσι ώστε να αναδείξουμε το έργο που έχει κάνει, το πολύ αποτελεσματικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση στον τόπο μας. Ξεκινώντας από το λιμάνι, πήγαμε στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων και στο εργοτάξιο του νέου Ανατολικού Περιφερειακού. Δεν θα μπορούσαμε πιστικά να παραλείψουμε από το οδηπορικό μας αυτό, φυσικά το φράχτη. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο και μάλιστα με ειδική στόχευση στα έργα υποδομών. Στα έργα υποδομών τα οποία τα έχει ανάγκη ο Εύρος και μάλιστα έχει μεταξελιχθεί σε εργοτάξιο με τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει η κυβέρνησή μας. Έχουν γίνει σπουδαία έργα αναπτυξιακά, θέματα υποδομών, κάτι το οποίο και η σημερινή ουσιαστικά περιοδία αυτό ήθελε να συμβολήσει και να αναδείξει, όπως επίσης και η επίσκεψη στο φράχτη, πολύ σημαντική. Αλλά θεωρώ έγινε και το πόρισμα της διακομματικής την ανάπτυξη της Θράκης, μια σπουδαία δουλειά από την κυρία Μπακογιάννη και όλα τα μέλη της Επιτροπής.